Είναι η έκτη χρονιά που συνεχίζουμε με τέτοιους ρυθμούς τρέλας, άγριας φορολόγησης που από ό,τι φαίνεται από το 2010 με όποια κυβέρνηση και αν βρίσκεται στο Μαξίμου, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι συγκυβέρνηση με τη Δημάρ, είτε είναι με τους Ανέλ, είτε είναι με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά από το ξεκίνημα του 10 μέχρι και το τέλος του 15, στην ουσία δηλαδή αυτές τις 5 γεμάτες χρονιές, το 16 θα είναι περίπου έτσι όπως και το 17, φαίνεται λοιπόν, και αυτό νομίζω ότι για πρώτη φορά γίνεται σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, 5, 6, 7 χρόνια τέτοιας άγριας λιτότητας. Με την στήριξη βέβαια πια για τους δικούς τους λόγους, έτσι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ οι πιο πολλοί, από το ΕΠΑΜ ο κύριος Κουτσογιώτας. Θέλει να μας μιλήσει όμως για τα προαπαιτούμενα και όλα αυτά που έρχονται. Τι κάνετε, γεια σας. Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα και στους φίλους τους ακρότες. Λοιπόν, για να σας ακούσω, έχουν 2 εκλογές, έτσι δεν έχουμε κάτι από αυτά. Ναι, τέλειωσαν οι εκλογές και τα αποτελέσματα είναι όπως βέβαια φαινόταν, όπως το περιμέναμε, αλλά το βασικότερο είναι η αυτήν η αποχή ήταν το χειρότερο πράγμα. Ίσως ο κόσμος δεν έχει σκεφτεί, γι' αυτό έλεγα και πριν, θα έπρεπε να σκεφτεί ο καθένας να πάει να ψηφίσει, το βασικότερο. Αποχή όχι, ούτε κατά διάνοια. Η αποχή ήταν ένα φαινόμενο που δεν εξηγείται. Εδώ χρειαζόμαστε και ψυχολόγους. Δεν εξηγείται. Από τη μία πλευρά λες ότι βέβαια ο κόσμος αντιδρά, αλλά από την άλλη δεν είναι καλό. Γιατί εφόσον δεν απαιτείς, εφόσον σε πάνε στην κρεμάλα και δεν αρνείσαι, δεν απαιτείς να διεκδικήσεις κάτι, κάτι να κάνεις, παιδί μου, και πας κατευθείαν στη σφαγή, τι να σου πω, εξήγησε το εσύ. Αυτή είναι, καταρχήν το ΕΠΑΜ, έτσι, δεν έκανε ποσοστά από αυτά που ήθελε. Ναι, εμείς το βασικότερο θέλαμε να μπει το ΕΠΑΜ στην Βουλή, να ακούγεται η φωνή, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία φωνή από τα κεντρικά μαζί, ΜΜΕ, ας πούμε. Ναι. Η τηλεόραση του Γκαζάκη δεν τον έχει βγάλει καθόλου. Μόνο αναγκαστικά τώρα τα 5 λεπτά, 10 λεπτά. Αυτά που δικαιούνται από τον νόμο όλοι, ναι. Λοιπόν, και τον άλλο καιρό είναι στην πρώτη λίστα, πρώτο όνομα Γκαζάκης να μην βγει στην τηλεόραση. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, τώρα όλο αυτό όμως, καταρχήν να πούμε ότι δεν ξέρω πόσο καιρό το παλεύει ο κ. Γκαζάκης, αλλά είδατε ότι η δικαίωση... Από το 2000, από το 5 έκτο, το 10 πριν έλεγε ότι δεν πρέπει να μπούμε στα μνημόνια, ναι. Το φώναζε και το έλεγε, μπήκαμε στα μνημόνια, πρέπει να βγούμε από τα μνημόνια. Τελεία και παύλα. Ναι. Ιδάλλως θα καταστραφούμε. Αυτό το έλεγε. Σας λέω απλώς, από το 9. Σας λέω απλώς ότι ο Λεβέντης περίμενε 25 χρόνια για να μπει στη Βουλή. Δεν σημαίνει ότι έτσι πρέπει να γίνει με όλους, αλλά όχι, το λέω απλώς. Ο Λεβέντης ήταν του συστήματος. Απλούστατα, αν βάλουμε τα πράγματα κάτω, το σύστημα ήθελε αυτή τη στιγμή, επειδή έβλεπε ότι ο Θεοδωράκης δεν μπορούσε να, το ποτάμι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και ξεθάψανε το Λεβέντη. Απλά πράγματα. Και τον προώθησαν όλη την ημέρα στην τηλεόραση. Σοβαρά, λέτε γι' αυτό να έγινε όλο αυτό? Βεβαίως, αυτό είναι. Και τι διαφορά έχει ο Λεβέντης από τους άλλους? Όλοι μέσα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που είναι, τι διαφορά έχουν? Είναι όλοι μνημονιακοί. Τέλος. Υπηρετούν τα μνημόνια. Ναι. Δεν υπάρχει αντιμνημονιακός. Το ερώτημα είναι βέβαια, τι κάνει η κοινωνία, πώς το κάνει η κοινωνία, τι λέει η κοινωνία, έτσι, καταλάβατε τι εννοώ, και πώς ψηφίζει ο κόσμος. Πάντως, και το βασικότερο, επειδή με τη συζήτηση, πάντα να ευχαριστήσουμε τους φίλους που μας στήριξαν στο ΕΠΑΜ. Έστω αυτοί, ένα ποσοστό. Ένα μικρό ποσοστό που σας στήριξε, λέτε. Ναι, 150 άτομα στο νομό μας. Λοιπόν, ίσως αυτοί έχουν καταλάβει τι σημαίνει ΕΠΑΜ και τι διεκδικεί το ΕΠΑΜ. Γιατί ήδη, επειδή μιλούσαμε τον κόσμο έξω, ναι, με πάρα πολλούς και στα χωριά και τα λοιπά, και ορισμένοι ήταν όντως ενημερωμένοι για το ΕΠΑΜ, αλλά ορισμένοι δεν γνώριζαν καθόλου τίποτα. Και μόλις τους έλεγα για τον Γκαζάκη και τα λοιπά, ορισμένοι που είχαν ακούσει κάτι, ας πούμε, και θέλαν οι άνθρωποι να ενημερωθούν. Λέτε ότι ο κόσμος, δηλαδή, αν είχε... θέλει να ενημερωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος αν είχε, λέτε, τη δυνατότητα να ακούσει, να δει παραπάνω το Γκαζάκη, θα είχε επηρεαστεί θετικά. Βεβαίως. Σε όλη τη χώρα. Αυτό, ναι, το... ωραία. Πολλές φορές κουβεντιάζουμε μαζί την υπόθεση δραχμής. Τώρα βέβαια, να σας πω την αλήθεια, μπροστά μας είναι κάποια πράγματα. Δεν είναι ούτε εκλογές, ούτε τρομάζει κανείς. Αλλά δεν είναι ότι τα σενάρια αυτά έχουν τελειώσει εντελώς. Δηλαδή, όχι, ξέρετε, όχι, Αντώνη, εγώ τραπέζι... νομίζω ότι αν θέλει να πάει σε ένα εθνικό νόμισμα, ειδικά τώρα που έχει μπροστά τετραετία ο Τσίπρας, μπορεί να το ετοιμάσει και σε 6-7 μήνες πολύ πιο οργανωμένα να το κάνει αν θέλει.
δεν μπορεί να πάει σε εθνικό νόμισμα. Γιατί να μην πάει? Διότι υπηρετεί τα μνημόνια και εφόσον έχει υπογράψει, δεν μπορεί να. Α, δεν βγαίνουν τα μνημόνια, να δείτε τι ωραία αλλάζουν όλα. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν. Αν δεν βγαίνουν και αν αρχίσουν άλλα προβλήματα. Τίποτα, αλλά έχει. Μα Αντώνη, γιατί σου έχω πει και την προηγούμενη φορά και έχω μιλήσει. Ο Τσίπρας από την αρχή έχει παραδοθεί στους ξένους, τέλος. Από πρωτού τις εκλογές. Να σας πω κάτι, ξέρετε τι εννοώ. Εάν δεν μπορέσει η κοινωνία να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που θα πρέπει, μόνο μέχρι τέλος του έτους από εμάς πρέπει να βγουν 10 δις. Εάν υπολογίσουμε τι έρχεται το 16, ξέρετε, ο κόσμος, ό,τι και να λέμε τώρα, τον πιέζουν πάλι, μας πιέζουν πάλι, λίγο με τις δόσεις, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέω και πάλι, και αν τελικά ο κόσμος δεν μπορεί να δώσει λεφτά, τι νομίζετε, ποια μνημόνια θα βγουν? Μόνο η κοινωνία θα το αντιληφθεί. Μόνο η κοινωνία. Όταν δεν μπορεί να δώσει κανένα, σας πω εγώ μετά τι έχει να γίνει. Μόνο η κοινωνία. Από τους πολιτικούς μην περιμένεις απολύτως τίποτα να γίνει. Από τους πολιτικούς δεν περιμένω, γιατί οι πολιτικοί περιμένουν μια χαρά 4 χιάρικα το 15ήμερο. Έτσι, κάνα 8 τον μήνα, μια χαρά και βολεύονται. Και κάτι επιτροπές και κάτι αυτά, γιατί πάνω κάτω ο Κοντογιώργης έλεγε πάνω κάτω τον κάθε βουλευτή κοστίζει γύρω στα 600 χιλιάρικα. Γιατί, όχι, 600 αποκλείεται. Ο κάθε βουλευτής τι? Γιατί έχει κάποιος, έχει συμβούλους, παρασυμβούλους, γραμματείς, φαρισαίους και βάλε. Έτσι έλεγε. 600 χιλιάρικα είναι τεράστιο ποσό, δεν υπάρχει περίπτωση. Να σας πω κάτι, εντάξει τώρα, ό,τι και να είναι οι υπολογισμοί που μπορεί να λέμε ότι είναι έτσι, σε μηνιαία βάση αν θέλετε για τον κάθε βουλευτή, είναι ένα 25. Το 50 που λέτε μάλλον είναι για 600 χιλιάρικα, δηλαδή 50.000 το μήνα. Όχι, όχι, είναι και οι σύμβουλοι, είναι οι παρασύμβουλοι. Όλα αυτά. Και πάει λέγοντας. Είναι τρελό πράγμα αυτό. Αν είναι 600 χιλιάρικα το χρόνο, εντάξει. Ναι, γι' αυτό λέω. Το χρόνο. Ναι. Όμως, έτσι, για να τα βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα, αυτό που θα ζήσουμε, και είναι πολύ δύσκολο αυτό που έρχεται, κακά τα ψέματα, και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι στηρίξεις της κοινωνίας και πόσο θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, είναι δυστυχώς, γιατί και η ψηφοφορία εκεί μας οδηγεί, είναι δυστυχώς, ξέρετε, και το αποτέλεσμα μετά τα δημοψηφίσματα, μετά τις εκλογές της Κυριακής, είναι της πετυχημένης διαπραγμάτευσης. Ακριβώς. Ο σκοπός ήταν αυτό, οι εκλογές για να γίνουν για να. Για να σβήσει το όχι. Αυτός ήταν ο σκοπός. Και τώρα να προηγηθεί το ναι. Απλά πράγματα. Ναι, το λέω, όχι αυτό πετυχημέ... Γιατί να... μας λένε ότι είναι πετυχημένη διαπραγμάτευση. Okay. Αυτά λοιπόν που θα ζήσουμε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, εντάξει, Αντώνη. Εγώ από λέω απλώς για να τα βάζουμε σε μια σειρά. Για να μην λέει κάποιος μαμού. Και εγώ, ξέρετε, τα βάζω και μετά τις εκλογές και πριν τις εκλογές και τρία χρόνια πριν τις εκλογές και την ώρα των εκλογών. Και σε επαινώ, γιατί τα λες έξω από τα δόντια. Όχι, τα λέω και εννοώ και στις εκλογές, όταν είναι και πριν γίνουν εκλογές. Τώρα δεν αλλάζει κάτι, γι' αυτό λέω. Απλά όλα αυτά που έρχονται είναι η διαπραγμάτευση, είναι το αποτέλεσμα, είναι το 35%, είναι όλα αυτά. Μα έχουν διαπραγματευτεί τόσα πράγματα που δεν τα λέει κανένας. Παράδειγμα, από το 2016 Υπουργείο Οικονομικών δεν θα έχουμε στην Ελλάδα πλέον. Mm-hmm. Το Υπουργείο θα είναι στις Βρυξέλλες. Από εκεί θα γίνει. Καιρό ήταν αυτό τώρα, το κάναν τώρα. Δεν θυμάστε εδώ μας βάζαν θέματα να μην έρχονται να μας ελέγχουν οι Τροϊκανοί. Τώρα πια κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Θυμάστε στο ξεκίνημα του 10 που πάλι στα Υπουργεία μέσα λέγανε μην τους δούμε, μην κάνουμε, δεν πρέπει, ο Βενιζέλος τους έδιωχνε. Τους παρακαλούν. Είδατε και... αυτά έχουν τελειώσει. Κανείς δεν μιλάει για αυτά πια. Ναι, και τώρα ό,τι θέλουν περνάνε. Μάρτιν Φέρτη, Φέρβη, πώς λέγεται, αυτός, τον Ολλανδό, που αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Ποιος δεν θα είναι. Δεν μιλάει κανένας τίποτα, αλλά και πέρα από όλα αυτά έχει και άλλο ένα επιτελείο 150-200 άτομα και μπορεί να είναι και κανένας και στην πόλη μας, στο Δήμο, γιατί αυτούς τους έχουν βάλει παντού, στους Δήμους, στα Υπουργεία παντού. Στο Δήμο. Δεν ξέρω, λέω. Για να ρωτήσουμε τον Αγγελή ποιον έχει εκεί. Βεβαίως, υποθέσεις κάνουμε. Δεν ξέρουμε γιατί έχει απλωθεί αρκετά το πλοκάμε. Μα και οι Δήμοι, αν θυμάστε, κάναν κάποια συνεργασία με εκείνον, πώς τον έλεγανε τον Γερμανό που ερχόταν ναι, για. Το Φούχτεν. Ο Φούχτεν για την αυτοδιοίκηση, για όλα αυτά τα οποία λέγανε. Μας πάρουν παραλίες, νερό, ναι, το ένα και τότε το άλλο. Δεν ξέρουμε τι συμφωνίες έχει κάνει ο Δήμος. Γιατί πρόσφατα δεν είχαν περάσει, που προσπαθούσαν να περάσουν τις ανεμογέννητρες από τη Φλόρινα μέχρι τα Γιάννηνα. Ναι, έχει τέτοια, ναι. Έχει. Όλη την κορυφογραμμή. Ναι. Τότε με τον ενδύμο, ας πούμε, ενεργήσαμε, κάναμε κάποιες κινήσεις, στο τέλος πάντων μικρές, αλλά κάτι κάναμε, ρε παιδί μου, και σταματήσαμε όλη αυτή την κατάσταση. Έγινε ό,τι έγινε. Αλλά όλα είναι στο τραπέζι, όπως και τώρα,
είναι και στο τραπέζι με το διπλό νόμισμα. Mm-hmm. Αυτό δεν λέει. Είναι στο τραπέζι το διπλό νόμισμα, ναι. Βεβαίως. Το διπλό νόμισμα. Ανά πάσα στιγμή θα φέρουν έτσι την κατάσταση που θα μας το ρίξουν το διπλό νόμισμα, δεν θα την γλιτώσουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι πολλά τα θέματα, βέβαια. Πάρα θα μας φέρουν το διπλό νόμισμα, δηλαδή τι, να πληρώνουμε σε ευρώ, να μας πληρώνουν σε δραχμές, τι διπλό νόμισμα, πώς θα γίνει. Μπορεί να θα το ονομάσουν, ας πούμε, δραχμή. Θέλατε, δραχμή θα σας δώσουμε το διπλό νόμισμα. Ποιος ήθελε, ο κόσμος δεν θέλει δραχμή. Και θα είναι 50% κάτω, yeah. με 60% κάτω. Κάπως έτσι θα είναι. Ή το αγίου το οποίο θα είναι σε χαρτί, ρε παιδί μου, που θα πας στην τράπεζα για να το ξαργυρώσεις 40-80 κάτω. Mm-hmm. Κάπως δηλαδή τα παιχνίδια του Βαρουφάκη και πάει λέγοντας, όλοι δηλαδή του συστήματος. Γιατί εμείς γιατί φωνάζαμε και λέγαμε. Μα αν είναι να γίνουν κάποια στιγμή όλα αυτά, ας πούμε, θα υπάρξει και η επανένωση. Θα έρθουν όλοι, θα γίνουν ένα μετά αυτοί πάλι. Μα δεν είναι ένα. Α, ποιος ο Λαφαζάνης με τον Τσίπρα, τι ένα. Όχι, ο Λαφαζάνης, απλώς θα σου πω την αλήθεια μου. Ο Λαφαζάνης καλά έκανε και δεν μπήκε στη Βουλή. Ναι. Πολύ καλά τον τιμώρησε ο κόσμος. Εμείς, σαν ΕΠΑΜ που λέγαμε να οργανωθεί ένα αντιμνημονιακό κόμμα για να μπορέσει να ανατρέψει όλη αυτή την κατάσταση, μας έλεγε είστε πολύ πατριώτες και μετά τις εκλογές είστε πολύ πατριώτες και τίμοι και μετά τις εκλογές δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Με το δικό μου μυαλό, ας πούμε, υπόθεταν ότι θα μπουν τόσο δυναμικά μέσα στη Βουλή, θα έχουν μεγάλο ποσοστό και οπότε θα κάνουν άγχο τη Βουλή. Έτσι πίστευαν αυτοί. Αλλά δυστυχώς. Πάντως, μπροστά μας, κύριε Κουτσογιώτη, είναι πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι, αυτά τα οποία έρχονται, που είναι πάνω από 60-70 προαπαιτούμενα, δεν είναι όλα πολύ. 127 είναι. Ναι, είναι προαπαιτούμενα. Είναι πάρα πολλά, λοιπόν. Είναι ζητήματα πολύ κορυφαία. Αυτά ήδη, να ξέρετε, δρομολογούνται από αυτή τη βδομάδα. Τελειώνουμε δηλαδή. Την άλλη, οριστικοποιούνται, γράφονται και έρχονται και αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει η Βουλή, αρχίζουν τα πάντα γύρω από αυτά. Βέβαια, γιατί είναι πολλά βασικά πράγματα, γιατί δεν παίρνει κανένας θέση. Παράδειγμα, για την εκκλησία, κατάργηση, τα θρησκευτικά, κατάργηση, χίλια δυο πράματα και τις γιορτές. Μισό λεπτό τώρα. Αυτή την υπόθεση τι τη βάζουμε, ας πούμε, τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε να κάνουμε τι, διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Δεν ξέρω. Α, λέτε ότι τα βάζουν αυτοί ήδη. Ναι, τα βάζουν, βέβαια τα βάζουν. Βάζουν σε σεξουαλική παιδαγώγηση μέσα στα σχολεία. Βάζουν ακόμη και slides να βλέπουν τα παιδιά σεξ, τα παιδί μου, το γράφει μέσα. Και για ποιο λόγο αυτό, τι, σεξ τα παιδιά να βλέπουν γιατί. Slides. Ταινίες. Ναι, το έχω δει. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, αλλά... Μα, εδώ να τρελαίνεσαι, τι γίνεται. Τέλος πάντων, τι να πω, λοιπόν. Και δεν μιλάει κανένας. Τουλάχιστον εμείς τα λέμε απλούστατα να... Τα λέμε για να έχουμε τη συνείδηση μιας καθαρή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσογιώτη, για την ενημέρωση και την κουβέντα. Θα μιλήσω κάποια στιγμή και με τον κύριο Καζάκη, έτσι, ίσως την μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα τον βγάλουμε σύντομα. Να τον βγάλουμε όταν θα έρθουν και τα προαπαιτούμενα, λίγο να τα αναλύσουμε και να δούμε πού πάει η ιστορία. Ναι. Και να δούμε αν θα είναι αυτή η κυβέρνηση ή θα έχουμε κανένα 10 αλλαγές στο υπουργικό σχήμα. Εντάξει. Θα τον βγάλουμε σύντομα να ενημερωθεί ο κόσμος, το βασικότερο, Αντώνη, να ενημερωθεί. Εντάξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το ΕΠΑΜ ήταν ο κύριος Κουτσογιώτας Φώτης.